πύρες κλεφτών λιμένονται ολόκληρες οδιές κρητικού ελαιολάδου. Την ώρα που η τιμή του υγρού χρυσού σπάει ρεκόρ, πληθαίνουν και τα περιστατικά κλοπών, με τρεις νέες περιπτώσεις να απασχολούν τις αρχές του νησιού. Φτερά έκανε ελαιόλαδο από την αποθήκη ενός ηλικιωμένου στο χωριό Γεράκι του Ηρακλείου. Την ίδια στιγμή στους βόρους άγνωστοι εξαφάνισαν καφάσια με βρόσιμες ελιές, ενώ από σπίτι στο Βενεράτο αφαιρέθηκαν εκτός από κοσμήματα μέλι αλλά και λάδι. Είναι κατακριτέα και δεν φτωχοί άνθρωποι έχουν μαζέψει με τόσο κόπο το λάδι να πάει οποιοδήποτε να πάει τους το κλέβει. Αυτό συμβαίνει επειδή το λάδι έχει μεγάλη τιμή εφέτος. Το λάδι είναι πανάκριβο. Ναι, συμφωνούμε ότι είναι πανάκριβο και πρέπει, είναι ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο πλέον να κλοπεί, είναι σαν να κλέβεις πετρέλαιο, σαν να κλέβεις βενζίνη, ναι, χρυσό. Πιστεύω δεν είναι μόνο τρεις, είναι και άλλες που δεν το δηλώνουν καθόλου οι άνθρωποι γιατί για διάφορους λόγους. Ξέρω και εγώ περιπτώσεις που δεν το έχουν δώσει αστυνομία καθόλου. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά κλοπών ελαιολάδου και σε επίπεδο Κρήτης, τη στιγμή που η τιμή του φτάνει στα ύψη. Το λάδι είναι πανάκριβο, δεν θα το κλέψουν. Μια φορά τα δέντρα δεν τα ραβδίζανε γιατί δεν ήπιανε τιμή το λάδι και τα αφήνανε και χανότανε. Τώρα είναι ακριβό το λάδι, το κλέβουν. Το βρίσκουν έτοιμο, το παίρνουν. Δεν το αφήσουν. Έχετε ακούσει και άλλα τέτοια περιστατικά? Έχω ακούσει, ναι. Έκανε ένα φακί ελιές που θα βγάλει από 7 μέχρι 12, 14 κιλά λάδι. Η αξία του είναι, μπορεί να φτάσει 100 ευρώ. Από τη στιγμή που θα πάει 12 ευρώ το κιλό, ναι. Θα είναι. Πρέπει να προσέχουμε και να ξέρουμε ότι σήμερα δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Με το ελαιόλαδο να αγγίζει πλέον τα 8 ευρώ, η ανησυχία χτύπα κόκκινο σε βαθμό που ο πρόεδρος των ελαιοργών, με φόντο τη νέα ελαιοκομική περίοδο, προτείνει οι παραγωγοί να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους με ομάδες περιφρούρησης, επιχειρώντας έτσι να μπει ένα φρένο στα φαινόμενα κλοπών. Και οι υπηρεσίες, και η αγροφυλακή, και η αστυνομία μπορεί, και μόνοι μας να. Την περίοδο που θα είναι έξαρση, δηλαδή τη ελαιοκομική περίοδου, να είμαστε όλοι σε γρύπνηση. Με κάποιου παραγωγού συζητάμε και ομάδε να γίνουν ένα, μέσα κάποιο ύψομα και να βλέπουν ποιο κυκλοφορεί και πού κυκλοφορεί. Και αυτό νομίζω ότι δεν θα ήταν κακό να το έχουμε στο μυαλό μα. Γιατί είναι αμαρτία τώρα να παλεύει ο κάθε αγρότη ένα χρόνο να πάρει τη διαδίκηση και να προλάβει κάποιο άλλο να μαζέψει. Εγώ από του κάθε μιανού, γιατί και ο αγρότης κάνει αγώνα για να το βγάλει το λαδάκι του. Και ο αγρότης που κάνει λίγο λαδάκι, μέρα νύχτα είναι μέσα στον χειμώνα καλοκαίρι για να τις καλλιεργήσει, για να έχει να βγάλει την επιβίωσή του και να φτιάξει την οικογένειά του. Και να πηγαίνει ο καθένα να το παίρνει, είναι αμαρτία από το Θεό. Η κλοπή του λαδιού τώρα γίνεται, διότι είναι η τιμή 14 ευρώ και ένας μεροκαμαθιάρης, ο οποίος παίρνει σύνταξη 350 ευρώ, πρέπει να κάνουν αυτή τη δουλειά αυτή. Σίγουρα, η κλοπή του λαδιού δεν έχει να πάει και κλέβουν. Όπως όλα δείχνουν, πλέον το ελαιόλαδο στα μάτια των αδίστακτων ληστών ταυτίζεται με χρυσάφι, με τους πολίτες να εκφράζουν τους φόβους τους ότι εν λόγω κλοπές αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα κατά την περίοδο της συγκομιδής.